Καλημερανική Νικήτα. Είναι ραγδαίε οι εξελίξει στο μέτωπο τη Μέση Ανατολή, καθώ Ισραηλινά μέσα κάνουν λόγο για συμφωνία και χειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ, που εκτό απρόπτου θα τεθεί σε εφαρμογή τι επόμενε ώρε. Ε, πρόκειται για μια εξέλιξη που προκύπτει μετά από μια πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και Γαλλία, οι οποίε χθε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών μίλησαν για πρόταση κατάπαυση του πυρό για 21 ημέρε, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη και θα κατατεθεί στι πλευρέ με Αμερικανούς αξιωματούχους μάλιστα να εκφράζουν από την πρώτη στιγμή αισιοδοξία για αποδοχή της. Εάν όντω τώρα γίνει αποδεχτή και εφαρμοστεί αναμένεται να επαναρχίσουν ε, ε, διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρεθεί μια λύση στα της Μεθορίου κυρίω, που θα επιτρέπει και την ασφαλή επιστροφή των Ισραηλινών κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους που είναι και ο στόχος της κυβέρνησης Νετανιάχου. Μάλιστα για αυτή την πρόταση μίλησε νωρίτερα σήμερα στο Reuters και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίο ανέφερε ότι στηρίζει την Αμερικανογαλλική πρωτοβουλία. Πρέπει να πούμε ότι εναντίον τάσσονται κυβερνητικοί εταίροι του Βενιαμίν Νετανιάχου και δεν ξέρουμε πώ αυτό θα επηρεάσει, εάν επηρεάσει την τελική απάντηση του Ισραήλ. Ενώ ακόμη και η αντιπολίτευση τη χώρα τον καλεί να κάνει μερικώ αποδεχτεί την πρόταση και η εκεχηρία να μην είναι για 21 μέρε, αλλά μόλι 7, ούτω ώστε να μην καταφέρει να ανασυνταχθεί στο διάστημα αυτό η Χεσμολάχη. Δηλαδή, εντό τη ημέρα σε αυτό το κομμάτι θα κλείσει η θετικά ή αρνητικά κρυστάλλα. Ενδεχομένω ναι. να έχουμε εξελίξει. Πάντω, οι Ισραηλινά μέσα, όπω αναφέραμε και προηγουμένω, έλεγαν ότι αυτή η συμφωνία θα γίνει αποδεκτή και θα εφαρμοστεί μάλιστα σε λίγε ώρε. Θα δούμε πώ θα κυλήσουν τα πράγματα. Πάντω, αυτή η εξέλιξη, Νικήτα, έρχεται την ώρα που η κατάσταση επί του εδάφου έφτασε σε πολύ επικίνδυνο Σημείο αφού ο αρχηγό του στρατού του Ισραήλ απευθυνόμενο στο στράτευμα φωτογράφιζε επικείμενη χερσαία εισβολή του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, οι εκτεταμένε αεροπορικέ επιδρομέ μα στον Λίβανο με στόχο την Χεσμολάχ μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για να εισέλθουν οι αρβίλες μα στο εχθρικό έδαφο, ήταν η χαρακτηριστική του φράση. Την ώρα που γίνονταν αυτά και δήλωνε αυτά ο αρχηγό του Ισραηλινού στρατού, το Συμβούλιο Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών συνεδρίαζε για να συζητήσει την κατάσταση στον Λίβανο. Ο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ζητούσε από όλε τι πλευρέ να κάνουν ένα βήμα πίσω από τον γκρεμό, τονίζοντα ότι ο κόσμο δεν μπορεί να αντέξει ο Λίβανο να μετατραπεί σε μια δεύτερη Γάζα και προειδοποιούσε ότι ο ολοκληρωτικό πόλεμο θα άνοιγε τι πύλε τη κολάσεω. Ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλεία, ο Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών δήλωνε ότι η Τεχεράνη δεν θα Παρέμενε αδιάφορη στην περίπτωση ενό ολοκληρωτικού πολέμου, ενώ ο Λιβάνιο Πρωθυπουργό καλούσε την διεθνή κοινότητα να ασκήσει πιέσει προ το Ισραήλ, προκειμένου να τερματίσει τι επιθέσει τη. Όπω και να έχει εξαιρετικά σημαντική για το πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα, θεωρείται και η παρουσία του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίνε Τανιάχου στη Νέα Υόρκη. Ταξιδεύει για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και εκεί είναι βέβαιο ότι θα του ασκηθούν πιέσει στις επαφέ που θα έχει, προκειμένου να κάνει ένα βήμα πίσω. Ωστε η ένταση να αποκλιμακωθεί και δεν ξέρω αν και από εκεί θα έχουμε ενδεχομένω σήμερα την δήλωση για αποδοχή αυτή τη πρόταση. Το Ισραήλ πάντω συνεχίζει να βομβαρδίζει ανηλαιώ στο Νότιο Λίβανο, ενώ χτυπά προπύργια τη Χεσμολάκ σε όλη την επικράτεια τη χώρα. Τι τελευταίε 24 ώρε σκοτώθηκαν περισσότεροι από 70 άνθρωποι, άλλοι τουλάχιστον 400 τραυματίστηκαν, ενώ συνεχίζεται και η μεγάλη έξοδο των κατοίκων του Νότιου Λιβάνου προ πάσα κατεύθυνση με πολλού νικαίτων επιλέξιων επιλέγουν να φύγουν ακόμη και προς την Συρία που μοιάζει την δεδομένη στιγμή και ο ασφαλή επιλογή από το να μείνουν οπουδήποτε στον Λίβανο. Η Χεσμολάχ απαντά με εκτοξεύσει ρουκετών κατά του Ισραήλ, ενώ χθε στοχοποίησε για πρώτη φορά και το Τελαβίβ, το αρχηγείο τη Μοσάτ, με βαλιστικό πύραυλο, ο οποίο αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, μη επανδρομένα αεροσκάφη τη Ισλαμική Αντίσταση του Ιράκ έβαλαν στο στόχαστρο το Ειλάτ του Ισραήλ και έναν ντρόουν μάλιστα έπεσε στον χώρο του λιμανιού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Θα τα πούμε αλλά πάσα μία